Όταν σας πλησίασαν, τι σας είπα? Τίποτα, μην ψωνίζετε. Τίποτα. Έξω. Τι είναι αυτό, δηλαδή με τα χέρια? Με τα χέρια, μπορεί να φορέγανε κάτι σίδερα, δεν είδα καλά. Όπως είσαι, με αρπάξανε από πάνω. Σοκ στον εμπορικό κόσμο της Αθήνας έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός του Ελληνοαυστραλού τουρίστα Κωνσταντίνου Καπίτσα από Κουκουλοφόρους στην Οδό Ερμού. Θέλησε να αγοράσει μέρα Κυριακή ενθύμια από την πατρίδα του για να τα πάρει μαζί του στη μακρινή Αυστραλία, όπως καταγγέλει. Ο αυτόπτης μάρτυρας Αναστάσιος Δημητροκάλης περιγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Έξε να το χτυπάνε από εδώ πέρα δύο άτομα. Συνεχίσανε μέχρι εδώ πάνω να το χτυπάνε με κρίκο από κλειδιά. Ευγενικός άνθρωπος. Με τη γυναίκα του, με το παιδάκι του. Ναι. Εδώ συνεχίζανε και τον χτύπουσαν σε αυτό το σημείο. Συνέχισαν, ναι. Δεν σταματάγανε. Ο άνθρωπος έτρεχε και τον βαράγανε πισόβλατα. Βγήκανε δύο άτομα και χτύπησαν έναν κύριο, έναν τουρίστα για την ακρίβεια, στο κεφάλι του. Επικράτησε ένας πανικός. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και επηρεάζουν τους τουρίστες που επιλέγουν ως προορισμό να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές. Γεμάτος αίματα στα χέρια και στο σώμα μαζί με τη σύζυγό του, ζητά τη βοήθεια της αστυνομίας. Είναι τρομοκρατημένος. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη την τελευταία ημέρα των διακοπών του στη χώρα μας μπροστά στα μάτια της μικρής του κόρης. Οι εικόνες αυτές κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου και αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. We're just walking like nothing happened. All of us, the four of us. And all of a sudden I turn around and they're bashing my husband. Like blood everywhere. His daughter is crying, fainting, passing out. I had to go and push them away as well. They didn't care. They pushed my mother, they pushed me, pushed the child. Really? What kind of animals? This is not happening. Like, this doesn't happen. Την επίθεση καταδίκασε το Εργατικό Κέντρο Αθηνών που χαρακτηρίζει το περιστατικό μεμονωμένο και τονίζει ότι δεν σχετίζεται με τον αγώνα των εμπόριων υπαλλήλων για την κυριακάτικη αργία. Εγώ δεν ανοίγω γιατί γίνονται φασαρίες αυτές, δεν έχω λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνοαυστραλός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σήμερα το πρωί έφυγε από τη χώρα μας. Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς δεν συνελήφθη για το περιστατικό.